Καλησπέρα, είμαστε οι Unboxing Bros, είμαι ο Κώστας. Εγώ ο Αλέκος. Και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε την DGSP01 της Dingu. Είναι μια smart socket όπως βλέπουμε, μια έξυπνη μπρίζα. Εδώ είναι τα χαρακτηριστικά της, όπως βλέπουμε είναι 10 αμπέρ που μπορεί να σηκώσει με 2-300 σαρβάτ, 170 γραμμάρια, ok. Πάμε λίγο να δούμε πώς είναι εσωτερικά. Υπάρχει ένα πρόγραμμα στο οποίο θα κατεβάσετε στο κινητό σας, στο δείξουμε. Εδώ όπως βλέπουμε έχουμε δύο manual, το ένα είναι για να κατεβάσουμε το πρόγραμμα και εδώ είναι το manual το οποίο είναι όλο στα αγγλικά στην αρχή, δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου, είναι πλήρως στα αγγλικά. Όπως βλέπετε εδώ είναι το πρόγραμμα Dingu Life, το οποίο πρέπει να κατεβάσουμε στο κινητό μας για να συνδεθούμε με την έξυπνη μπρίζα. Πάμε λίγο να δούμε. Λοιπόν, αυτή εδώ όπως βλέπετε είναι η μπρίζα. Η ποιότητα κατασκευής της είναι αρκετά καλή. Αρκετά καλή. Εδώ βλέπουμε και το ρεύμα, Made in China. Εδώ είναι το κουμπί το on-off. Και εδώ είναι ο δείκτης για να δείχνει πότε συνδέθηκε ή όχι. Και εδώ είναι το λαμπάκι που έχει. Πάμε να τη βάλουμε τώρα στο πολύμπριζο, να δούμε πώς λειτουργεί. Λοιπόν, επειδή εμείς την έχουμε εγκαταστήσει, θα σας δείξουμε λίγο πώς γίνεται η αρχική εγκατάσταση. Καταρχάς πατάμε το κουμπί, το on-off, για περίπου 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να βροσβήσει το μπλε φωτάκι. Μετά πηγαίνετε στην εφαρμογή, όπως λέτε εμείς την έχουμε ήδη, θα σας δείξω τα βήματα. Μπρίζα. Όπως βλέπετε είναι στα ελληνικά, δεν θα δυσκολευτείτε. Εδώ βλέπετε αναβοσβήνει όπως και αναβοσβήνει εδώ και πατάμε να επιτρέπετε. Εδώ θα πάρετε τον κωδικό του Wi-Fi σας. Από πριν εμείς έξυπνη μπρίζα, θα σας βγάλει κινέζικα. Πατάτε εδώ πέρα, γράφετε ό,τι θέλετε. Πατάμε πλήρης. Και έχουμε συνδεθεί από εδώ, κλείνει, ακούστε θα κάνει και έναν ήχο, είναι ανενεργή και τώρα είναι ενεργή και τα λαμπάκια όπως βλέπετε σβήνουν από εδώ και από εδώ μπορεί να διαλέξετε όποιο χρώμα θέλετε, όπως βλέπετε, ό,τι θέλετε, σκέτο λευκό και κάποιες σκηνές για το βράδυ, rainbow, διάφορα. Πάμε λίγο να δούμε τώρα πώς φορτίζει. Λοιπόν, θα βάλουμε τον φορτιστή του κινητού. Θα βάλουμε το charging testing, tester μάλλον. Όπως βλέπουμε εδώ φορτίζει πλήρως το κινητό, όσο μπορεί να πηγαίνει το Mi Max 3, και τώρα θα βάλουμε να κάνουμε μία και το... Πριν βάλουμε να δούμε ότι αν εδώ κλείσουμε το, θα μάτσε η φόρτιση. Κλείσαμε, σαν να κλείσαμε την πρίζα, την κλείσαμε χειροκίνητα. Και μόλις ξανανοίγουμε, περιμένουμε και ανοίγει η φόρτιση. Επίσης, όταν κλείνουμε την πρίζα με το on-off, το USB συνεχίζει να φορτίζει κανονικά, όπως θα δούμε και τώρα. Τώρα θα δοκιμάσουμε το USB. Βλέπουμε ότι η μπρίζα συνεχίζει και φορτίζει κανονικά. Φορτίζει αρκετά καλά, παρόλο που είναι USB και δεν επηρεάζεται, δηλαδή... Θα κλείσουμε την μπρίζα. Και όπως βλέπετε, το USB συνεχίζει και δίνει ρεύμα, παρόλο την μπρίζα είναι κλειστή. Δεν την έχει αυτή τη στιγμή, το Bangur δεν την έχει. Εμείς την πήραμε γύρω στα 11 ευρώ, χωρίς tracking number και μεταφορικά. Παιδιά, για 10-11 ευρώ που κάνει αυτή η μπρίζα, πιστεύω είναι πολύ καλή για τα λεφτά της. Είναι πολύ καλή για το δωμάτιο αν χρειάζεσαι να έχεις ένα πορτατίφ, ένα ηλεκτρικό υπόστρωμα και παράλληλα να μπορείς να φορτίσεις και το κινητό σου. Τα λεφτά της είναι τίμια, θα δείξει ο χρόνος για την ποιότητά της. Πιστεύω από την Dingu έχει δείξει σαν εταιρεία κινέζικη ότι έχει βγάζει ποιοτικά πράγματα.
Κάντε ένα like, ένα dislike, κάντε ένα comment, ένα share, μια εγγραφή, κάντε ό,τι θέλετε. Εμείς θα προσπαθήσουμε κάτω στην περιγραφή, στο description, να έχουμε και περισσότερες πληροφορίες για την μπρίζα, αλλά και αν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάπου διαθέσιμη με κάποιο link και μπορείτε να την αγοράσετε. Κάτι άλλο από εμάς, όχι. Καλή σας μέρα. Και να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.